Γιάννη Σταζάκη, θέλω να μου πεις, γυρνώντας λίγο το χρόνο πίσω και έχοντας υπόψη σου πού οδεύει η χώρα, πού οδεύει η Ευρώπη, πού οδεύει ο κόσμος, μόλις θα το ξανακάνατε αυτή την αποκοτιά τότε? Κοίταξε να δεις, αυτή η αποκοτιά, όπως λες, όταν τη χαρακτηρίζεις αποκοτιά, είχε ένα μπόλικη δόση ρομαντισμού. Όμως από την άλλη μεριά είναι ήταν ένα αδιέξοδο που θεωρώ ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ήταν υπόλογο απέναντί μας. Όχι απλά μόνο ο Παπαδόπουλος ή ο αυτός που ήρθε αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, ο Ιωαννίδης. Ήταν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που εμείς βλέπαμε μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, έτσι, ότι υπήρχε ένα εγγενές αδιέξοδο στο συμφέρον του τόπου. Μπορεί τότε να το χαρακτηρίζουμε με ικανοκρατία ή δεν ξέρω τι. Έτσι. Εγώ φοβάμαι, και να μην τα ρίχνουμε στους ξένους μόνο, ότι δυστυχώς τα μεγέθη των πολιτικών και των ατόμων και των πολιτικών σαν εκτέλεση εξουσίας είναι κάτω, πολύ κάτω από τις απαιτήσεις του τόπου. Μαζί σήμερα θα περπατήσουμε και στο σήμερα πολύ, αντλώντας όμως εμπειρία από το τότε, και θα έχουμε και φιλοξενούμενους τηλεφωνικές, ακόμη και για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και συγκλονίζει τον πλανήτη, όχι μόνο την Ευρώπη. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, σου έχει πέρασει από το μυαλό, γιατί το άκουσα εσχάτως και από συνάδελφό μου δημοσιογράφο, ότι ό,τι κάνατε, μια χαρά το βρήκε η CIA και έκανε ό,τι έκανε και άλλαξε και το καθεστώς και φάγε και την Κύπρο, τη μισή. Σου έχει περάσει, εγώ θα σου το πω διαφορετικά από το μυαλό, αν αυτό που κάνατε και ανατρέψατε τα δεδομένα και για πρώτη φορά όλο το σύστημα συθέμελα έσπασε η εικόνα του και το προσωπείο του και οδήγησε, επιτέχυνε τις εξελίξεις, σου έχει περάσει από το μυαλό αν η μεγάλη και ισχυρή του πλανήτη, εκ των υστέρων, όχι εκ των προτέρων, το έβαλαν σε μία βάση να το λειτουργήσουν? Τι θέλω να πω. Η Αραβική Άνοιξη εξέφραζε τον πόθο των αραβικών λαών, μη λέμε όλα είναι συνωμοτικά, να ανατρέψουν στιγνά καθεστώτα. Το αν στην πορεία, με ξέρεις την Τινησία, σε όλα τα άλλα καβάλισε πάλι το σύστημα και τα έφερε στα δικά του μέτρα είναι άλλο θέμα. Σου έχει περάσει όμως από το μυαλό ότι πάνω κάτω το ίδιο μπορεί να παίχτηκε και με τη δική σας εξέγερση? Είναι διαφορετικό από αυτό που είπε ο κύριος Μπογδάνος, ότι τα συνεργαστήκατε με τη CIA για να πάρει τη μισή Κύπρο κτλ. Ναι, είναι βαρύ αυτό, αλλά νέες αναλύσεις. Πρώτα-πρώτα η υπόθεση της Κύπρου συνέβη και 9 μήνες μετά. Δηλαδή, ίσως ο κύριος Μπογδάνος να μην ήταν αγέννητος. Για να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα, οπωσδήποτε σε κάθε εκδήλωση και πολύ περισσότερο σε αυτή την υψηλότερη, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, εκδήλωση κατά του καθεστώτος, οπωσδήποτε ο καθένας μπαίνει με τους σχεδιασμούς τους. Έτσι. Το θέμα είναι πώς τους αξιοποιεί. Δηλαδή, αν πάρουμε τους Αμερικάνους, ωφεληθεί, κάνει μακροπρόθεσμα από τις εξελίξεις που ανοίξαμε εμείς? Ήταν η ίδια η Ελλάδα σε σχέση με την Αμερική, με τον ΝΑΤΟ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε σχέση με την Ελλάδα, έστω του Καραμαλή, που αναγκάστηκε ακόμα προσωρινά μας βγάλει από τον ΝΑΤΟ, που μπήκε σε μια διαδικασία να φύγουν οι Αμερικάνικοι βάσεις από τον τόπο? Δεν θεωρούμε, αν δεν ήταν το Πολυτεχνείο, θα γινόταν όλα αυτά? Δεν ξέρω αν ήταν η συνεννόησή μας με τη CIA κατά τον κύριο Μπογδάνου τόσο στενή, πάντως δεν ευδοκίμησε. Έχεις την αίσθηση ότι κάποιοι προσπαθούν γενικώς στα πλαίσια της αναθεώρησης της ιστορίας να την ξαναγράψουν με δικούς τους όρους? Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Τα τελευταία 10 χρόνια, όταν μιλάς για το Πολυτεχνείο, εσύ ούτε υπερτονίζεις τα υπερβολικά που ακούγονται, αλλά δεν μπορείς να δέχεσαι και την υποβάθμιση και την αλλίωση του χαρακτήρα εκείνης εξέγερσης. Το έχω πει, Γιώργο, επανειλημμένα και στις συζητήσεις μεταξύ μας, ενώ στον αέρα ή στην εικόνα, ότι πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια. Άκουγα τώρα και που έρχομαι ένα ραδιόφωνο και ραδιάζαν κάποια ονόματα από τους συντρόφους μου εκείνης της περίοδου, ούτως ώστε να πούνε τα γνωστά αστιάκια. Εγώ ξέρω ότι αυτοί που ηγηθήκαμε τότε του φοιτητικού κινήματος
Είμαστε 100-200 άτομα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ορισμένοι μπήκαν στο πολιτικό σύστημα. Ορισμένοι μπήκαν και τους ξέρα στο πολιτικό σύστημα ακριβώς γιατί είχαν κάποια ψήγματα από τις αρχές που εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ορισμένοι αφομοιωθήκανε πλήρως. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πάρω τις αμαρτίες ολονών πάνω μου. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως θεωρώ ότι αυτή η γενιά έδωσε όχι μόνο αίμα, αλλά έκανε μια κατάθεση πολιτικής προοπτικής που και σήμερα δεν έχει στερέψει. Και σε αυτό πάνω έχω να πω διάφορα παραδείγματα. Θυμάμαι μια κυρία συνάδελφό σου, η οποία μάλιστα ήταν υπάλληλος της Ελλάδας στην Σοβιετική Πρεσβεία, καταλαβαίνουμε ποιοι πήγαιναν εκεί πέρα την περίοδο της Χούντας, και η οποία προσπαθούσε με μεγάλο πάθος. Τη μια όταν ήταν ο Χριστοδουλάκης στο Υπουργός Οικονομικών, ο Χριστοδουλάκης με τα καβούρια στην τσέπη του, την άλλη ας πούμε διάφορους άλλους ας πούμε συναγωνιστές μου, να τους. Και μάλιστα θυμάμαι μια φορά 17 Νοέμβρη, και το κύριο θέμα της ήταν οι επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, όχι το Πολυτεχνείο. Όλη αυτή η ιστορία, γιατί κρύβει κάτι πίσω της, ότι το κατεστημένο πολιτικό και οικονομικό της χώρας μας θέλει, επειδή δεν μπορεί να το σβήσει, θέλει οπωσδήποτε να δώσει τη δική του εκδοχή και ιστορικά να πούνε εντάξει και τι έγινε, σας κοροϊδέψανε και αυτοί, ο Νησταζάκης και η παρέα του με τον Ανδρουλάκη, με τον λογοθέτη, με τον παπά, τον Στέλιο και τα λοιπά, σας κοροϊδέψανε. Μα ακόμη και αν έτσι πάρουμε την πορεία ορισμένων ανθρώπων, αλλάζει το νόημα και ο χαρακτήρας εκείνων των ημερών και το τι συνέβη. Μήπως αυτό που ενοχλεί, δηλαδή, θέλω να πω, είναι ακριβώς αυτό που νοηματοδοτεί και τροφοδοτεί από γενιά σε γενιά το Πολυτεχνείο. Γιατί κοίταξε να δεις. Σήμερα τώρα μου στέλνει μήνυμα ένας πατέρας, μου λέει ρε Γιώργο, μιας και έχεις το Γιάννη τον Νησταζάκη εκεί. Με πήρε το μαύρο δάκρυ σήμερα στη γιορτή του δημοτικού του σχολείου μου. Μόλις το 1/3 παρόντων γονιών και παιδιών. Γιατί? Μήπως μας έχει ισοπεδώσει τόσο πολύ η κατάσταση? Γιατί λαός χωρίς μνήμη, και μάλιστα ιστορική μνήμη, ξέρεις ότι είναι καταδικασμένος και κάπως έτσι ξεχαρβαλώνονται τα πάντα. Υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά συγχρόνως υπάρχει και το θέμα το μεγάλο της παιδείας. Έτσι. Εγώ σου έχω πει και άλλη φορά, οι καλύτερες μου εκδηλώσεις στην επέτειο του Πολυτεχνείου έχουν γίνει στα σχολεία, μιλώντας με μαθητές ακόμα και του Δημοτικού. Αλλά δεν είναι το θέμα ας πούμε, να την περνάμε εμείς στα σχολεία. Σωστά. Το θέμα είναι ας πούμε να τι ερεθίσματα και τι διάθεση έχει και ο ίδιος ο δάσκαλος. Γιατί καμιά φορά πάει και κάνει το μάθημα σαν να είναι ας πούμε διεκπαιρέωση, κανονική. Σαν δημόσιος υπάλληλος. Ενώ είναι ένα λειτουργήμα, ας πούμε. Βλέπεις ότι ενοχλεί το μήνυμα του Πολυτεχνείου? Είναι ενοχλητικό μήνυμα? Κοίταξε να δεις. Αν στον κόσμο φτάνει με το βάθος που του δίναμε εμείς, βέβαιως είναι ενοχλητικό. Είναι ενοχλητικό. Αν περνάει, ας πούμε, σαν ένα σλόγγαν απλώς. Εντάξει, είναι έφεπτο. Σε ρωτώ, γιατί είμαστε σε μια εποχή έκρηξης πληροφορίας, τεχνολογίας κτλ. Κτλ. Όπου τα πάντα αποκαθιλώνονται με μια ευκολία. Κανείς όμως για να μελετά μια περίοδο πρέπει να μπαίνει στις πραγματικές συνθήκες του τότε, στο ιστορικό υπόβαθρο του τότε, στο πώς ήταν η κοινωνία του τότε. Αν το βλέπουμε με τα μάτια του σήμερα, κάποιοι μπορεί να κάνουν και πιο. Να το πω έτσι, να κάνουν και χαβαλέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για πες μου, τι σήμαινε τότε φοιτητές να κλειστούν σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, να κάνουν κατάληψη στο Πολυτεχνείο και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό ζητούμενο, την πτώση της κυβέρνησης και ελεύθερες εκλογές. Για πες μου. Ήταν απλό? Όχι, δεν ήταν καθόλου απλό. Ήταν μια πολύ σημαντική και τη ζυγίσαμε αρκετά αυτή την απόφαση, διότι είχαμε και την εμπειρία και της κατάληψης της νομικής. Θέλω να πεις αυτό, δεν ήταν καθόλου απλό. Διότι μετά το Πολυτεχνείο, όλη η Ελλάδα ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Πρώτου Πολυτεχνείου όμως, να
να βγεις, να πάρεις την εφημερίδα ανάποδα να την γυρίσεις. Τις πρώτες μέρες του Πολυτεχνείου είμαστε το πολύ πολύ 500 άνθρωποι. Εντάξει. Μετά με την έγκλη που δημιούργησε ο σταθμός και πολύ καλά, δηλαδή έκανε ο κόσμος και κατέβηκε κάτω. Εντάξει. Εγώ σκέφτομαι όλη η Ελλάδα έπρεπε να είναι εκεί. Έτσι. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα, ήταν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμος στην Παρασκευή. Ήταν πολύ σημαντικό. Και ίσως αυτό ακριβώς μέτρησε για την επέμβαση. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, περιμένα και το Σαββατοκύριακο για να περιοριστεί η κίνηση κτλ. Αλλά μέτρησε πάρα πολύ. Ό,τι είδανε πλέον, ότι δεν ήταν μια απλή κατάληψη φοιτητών. Έγινε μια παλαϊκή διαμαρτυρία και απέτηση να φύγει η Χούντα. Αυτό δεν το είχε προβλέψει. Την έτριξε σε θέμελα. Εντάξει, έδειξε το παλικαρισμό όπως δείχνουν τώρα οι τζιχαντιστές με τις βόμβες κτλ. Αλλά δείχνει και ένα πανικό αυτή η ενέργεια της Χούντας να κατεβάσει τα τάγκς και να μπουκάρει, ας πούμε, στην πόρτα του Πολυτεχνείου. Δεν μπορούσαν δηλαδή αλλιώς να το κάνουν. Απλώς έδειξε αυτό το πανικό. Και νομίζω, ας πούμε, ότι εγώ. Εντάξει, καμιά φορά με ενοχλεί προσωπικά. Τον ακούω διάφορους και να λένε διάφορα. Έτσι. Αλλά όσον αφορά το σύνολο του κόσμου, ακόμα και ο. Γιατί έχω ζήσει τη μάνα μου να έρθει και να μας φέρνει φαΐ έξω από την πόρτα, ο πατέρας μου εδώ πέρα, διευθυντής φυλακών στη Νεάπολη, να ακούει από το ραδιόφωνο την όλη ιστορία. Διάφορα. Διάφορες καταστάσεις, ας πούμε, και μέσα στον οικογενειακό μου χώρο, και ξέρω μέσα από αυτόν τι γινόταν σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχανε είτε με την παρουσία τους, είτε νοερά σε αυτή μας την αποκώθεια που είπες και εσύ. Έτσι. Δεν ήταν απλό πραγματικά, διότι τον τουχιουντήσαμε. Έτσι. Και δεν τον τουχιουντήσαμε όπως θέλουν να το εξηγήσουν κάποιοι, σαν κάποιες διεργασίες ανάμεσα στις κομματικές νεολαίες και τις οργανώσεις της αντιδικτατορικής. Όχι. Εμείς μιλήσαμε σαν εκπρόσωποι των φοιτητών και τη διάσταση που θα έπαιρνε η αυτή, και στην πρώτη συντονιστική πριν εκλεγούμε, εκ των πραγμάτων κάναμε μια πρώτη συντονιστική και είχα και σε αυτήν συμμετοχή. Και μάλιστα, επειδή ήμουν ακόμα με τα φανταρικά, μας είχε μόλις απολύσει η Χούντα, έτσι, μου ανατέθηκε σε μένα και στο λογοθέτη που ήταν και αυτός με το φανταρικά να οργανώσουμε την περιφρούρηση του Πολυτεχνείου. Ακριβώς για να δώσουμε τη διάσταση. Περιφρούρηση τι ήταν? Δεν ήταν, ας πούμε, να πιάσουμε τα όπλα και να αντιμετωπίσουμε τα τάγκς, αλλά ήταν ακριβώς για να περιφρουρήσουμε το χαρακτήρα που θέλαμε νομίζεις να δώσουμε στο Πολυτεχνείο. Γιατί οι προβοκάτορες μπήκαν μέσα. Βεβαίως μπήκαν. Μπήκαν. Και προσπάθησαν να φτιάξουν και κλίμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Κάποιες καταστροφές περιορισμένες που επεμβήκαμε αμέσως και τις σταματήσαμε. Έτσι. Και τις καταστροφές βέβαια μετά που μπήκαν αυτοί τις κάναν και τις φωτογραφίσαν μόνο και μόνο να δείξουν ότι εμείς δεν σεβόμαστε το χώρο το πανεπιστημιακό και πήγαν να μας φορτώσουν τέτοια πράγματα. Δεν τις φωτογραφίσαν απλά, Γιάννη μου. Όχι, θα ήταν, τα πεις όλα, τις κινηματογραφίσαν. Τις κινηματογραφίσαν και με αστέρα που το πολιτικό σύστημα μετά τον ξαναανάδειξε. Σωστό. Έτσι. Τα λέμε να θυμόμαστε. Βέβαια. Έτσι, λοιπόν. Λέω, γιατί λένε. Ναι, δεν ήταν μόνο η περίφημη συνέντευξη των φοιτητών. Όχι, βέβαια. Έτσι, οι οποίοι δαρμένοι ανηλαιώς έπρεπε να λένε. Ναι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και το τι δείξαμε μέσα από το Πολυτεχνείο. Καταστροφές, όπως το λες. Σύριγγες πολλές για να υπάρχουν υπονοούμενα. Στείλανε τα τζιμάνια εκεί από δίπλα από την Μπουμπουλίνα και μπήκανε μέσα μόλις καταλάβαν το Πολυτεχνείο και τα κανάνε ρημαδιό. Και μετά πήγε ο κύριος με τις κάμερες και έδειξε, ας πούμε, τις καταστροφές που κάναμε εμείς στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Το οποίο ήταν πλήρως οργανωμένο, πρέπει να πω. Πλήρως οργανωμένη η ζωή μέσα. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένη, είχαμε και κατανομή μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή. Κάποιος είχε τα συνθήματα και ήταν κόσμος που δεν είχαμε τότε πολυγράφους και με το χέρι γράφαμε, ας πούμε, τις προκηρύξεις που μοιράζαμε στον κόσμο. Για τα φαγητά, ας πούμε, άλλος, γιατί κάτι έπρεπε να φάμε. Έφερνε ο κόσμος πράγματα απ' έξω. Δεν γινότανε, ας πούμε. Αυτό μοιραζότανε. Μοιραζότανε μέσα εκεί πέρα το φαγητό. Αυτό είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μοιραζόταν γιατί, το φαγητό. Γιατί βλέπουμε καταστάσεις τώρα εκτάκτου ανάγκης και βλέπουμε τι γίνεται. Εμάς μοιραζόταν το φαγητό. Πες μου, Γιάννη, και να πάμε σε διάλειμμα. Όπως επίσης και στο σταθμό, συγκεκριμένες οδηγίες και συγκεκριμένοι κείμενα υπήρχαν, ας πούμε, προς την Μαρία τη Δαμανάκη και τον Παπαχρήστο, τον Δημήτρη. Ήταν συγκεκριμένη η οργάνωση, δεν ήταν δηλαδή κάτι χήμα. Θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Εδώ που είμαστε σήμερα, θα το ξανακάνατε?
Γιατί καλλιεργείται πια μια άποψη και από το πολιτικό σύστημα και στον κόσμο ότι αφού είναι μάταια όλα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω με ποια μορφή θα γινόταν. Εγώ θεωρώ ότι σε τέτοια αδιέξοδα χρειάζεται ιδιαίτερα η νεολαία να παίρνει πρωτοβουλίες. Η νεολαία. Το κράτο. Ιδιαίτερα η νεολαία, διότι αυτή έχει και την ευαισθησία και έχει και τα οράματα. Και έχει και το χρόνο να τα πραγματοποιήσει. Εμείς δυστυχώς πραγματοποιήσουμε πολύ λίγα από αυτά που οραματιζόμαστε.